Crescita elevata, riduzione del debito, aumento degli investimenti. L'economia greca ha registrato ottimi risultati negli ultimi 2 anni, superando la maggior parte dei paesi europei. La Grecia non è più la pecora nera della famiglia, per così dire, ma piuttosto una storia di successo, riforme e ripresa. Gli esperti affermano di aspettarsi giorni ancora migliori. Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για τους οποίους η ελληνική οικονομία μπορεί να υπεραποδώσει έναντι της Ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα τουλάχιστον 3 με 5 χρόνια. Και οι λόγοι αυτοί είναι πολύ ουσιαστικοί. Περιλαμβάνουν από το πολύ μεγάλο πακέτο επιδοτήσεων και δανείων του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, μέχρι την καλή φήμη της χώρας στο πεδίο του τουρισμού που οικοδομήθηκε τα τελευταία χρόνια και θα έλεγα και την άφθονη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. I numeri prosperano in Grecia, ma come spesso accade in economia, la situazione sul campo è molto diversa. Η ελληνική οικονομία καταγράφει τα τελευταία χρόνια ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, ωστόσο οι πραγματικές αποδοχές των εργαζόμενων, δηλαδή οι ονομαστικοί μισθοί μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού, δεν ακολουθούν ανάλογη πορεία. Σε πολλές δε περιπτώσεις, λόγω των συνεχών ανατιμήσεων, έχουν καταγράψει πτώση. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται στην αγορά εργασίας. Όλο και περισσότεροι εργοδότες δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό, καθώς οι εργαζόμενοι κρίνουν ότι οι μισθοί που προσφέρονται δεν είναι αρκετά υψηλοί. Σε κρίσιμους τομείς για την ελληνική οικονομία, όπως είναι η εστίαση, ο τουρισμός και οι κατασκευές, έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας. Al tempo stesso, i consumatori locali sono costretti a tagliare gli acquisti anche di beni di prima necessità per far fronte all'ondata di continui rincari. Οπωσδήποτε ο περιορισμός υπάρχει. Να μην λέμε ψέματα. Μειωμένα πράγματα. Εκεί που έπαιρνα, ας πούμε, 4 κιλά φρούτα, θα πάρω 2 τώρα, θα πάρω 1. Αυτή είναι η διαφορά. Απλά μόνο για φαγητό, δεν έχουμε τίποτα άλλο, δεν αγοράζουμε. Έχει μειωθεί κατά πολύ η κίνηση. Ο κόσμος δεν ξέρω γιατί, αλλά αδυνατεί ακόμα και τα βασικά προϊόντα να ψωνίσει αυτή η λαϊκή. Dirigendosi alle urne, i cittadini ellenici affermano che l'inflazione è la loro principale preoccupazione ed influenzerà la decisione su quale partito votare.